Σε αυτό το νοσοκομείο της Αττάλειας νοσηλεύεται η μικρή Βαλεντίνα που τραυματίστηκε στο Καστελόριζο με τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν το χέρι του παιδιού. Οι γονείς του αποφάσισαν να φύγουν εσπεσμένα με τουριστικό σκάφος για το νοσοκομείο της Τουρκίας μετά τον τραυματισμό του σε αναβατόριο στο σπίτι τους. Ve daha sonraki süreç başlıyor tedavi için. Aralarında konuşurlarken ne kadar gurur verici ki hastayı Akdeniz Üniversitesi'ne getirme. Εντοπίθηκε το ΕΚΑΠ το οποίο ήταν έτοιμο δηλαδή να έρθει στον Καστελόριζο και να παραλάβει το παιδάκι. Όμως οι γονείς μέσα στην ανασφάλειά τους και μέσα στο άγχος τους πήραν το καράβι, αφού υπέγραψαν βέβαια, και πήγαν στην απέναντι πλευρά, ας πούμε, στην Τουρκία. Ανέλαβα την ευθύνη και πρότεινα, επιμένοντας την οικογένεια, ότι θα μπορούσα να πάω την Βαλεντίνα στην Τουρκία. Φτάσαμε στην Τουρκία μέσα σε μισή ώρα και παραδώσαμε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ με τίτλο «Εμπιστεύτηκαν Ελληνόπουλο κοριτσάκι σε Τούρκους γιατρούς. Η φιλία δεν έχει πεθάνει». Sonuç olarak zaten halklar arasında çok ciddi bir sıkıntı hiçbir zaman olmuyor ama hani bazen Yunanlı Türklerin bir araya gelmesi insanları şaşırtıyor. Χειρουργήθηκε πιθανό να κάνει και ένα δεύτερο χειρουργείο σήμερα, μάλλον μια πλαστική κάτι, αλλά γενικά βέβαια δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδυνεύει το χεράκι του. Σε διάστημα 5 μηνών είναι το δεύτερο παιδί που από το Καστελόριζο μεταφέρεται για περίθαλψη στην Τουρκία. Το θέμα συζητήθηκε και στη Βουλή. Αβοήθητο από την ελληνική κυβέρνηση και προσέτρεξε η οικογένειά του στη γειτονική Τουρκία για να βοηθηθεί είναι ντροπή. 4 και 2 λεπτά υπήρξε κλίση, αμέσως έγινε συντονισμός για να σηκωθεί ένα αέριο μέσο και ο γιατρός ακύρωσε μετά από 20 λεπτά.